Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Έλληνα TikToker Τζάνε, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο χωριό Ρογκούντι, Βέκιο της Ιταλίας, όπου βρισκόταν με φίλους του. Ο TikToker είχε επισκεφθεί το εγκαταλειμμένο χωριό προκειμένου να το εξερευνήσουν και να ανεβάσουν στο διαδίκτυο βίντεο από το ταξίδι τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, φαίνεται να βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από ένα μπαλκόνι το οποίο δεν είχε κάγκελα. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο επίσης YouTuber TikToker Chris Κόγιας. Καλησπέρα, παιδιά. Δυστυχώς ο Τζάνε δεν είναι πλέον μαζί μας. Έφυγε από κοντά μας χθες το απόγευμα στο ταξίδι που έχουμε κάνει στην Ιταλία. Προσευχηθείτε μαζί μας για την ψυχούλα του να αναπαυθεί. Συγκλονισμένη και η σύντροφός του ανεβάζει φωτογραφίες με τον αγαπημένο της και δεν μπορεί να πιστέψει πως δεν θα τον ξαναδεί. Ο θάνατος δεν θα μπορέσει ποτέ να καταστρέψει μια πραγματική αγάπη, γράφει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το οριστικό. Το οριστικό. Μπράβο, Τζάνε. Ο νεαρός Τζάνε ήταν αγαπητός στα social media και ιδιαίτερα στο TikTok με περισσότερους από 57.000 ακόλουθους. Ενώ και στο Instagram υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής. Βαγγέλη, πού είσαι, αγόρι μου, λοιπόν, φτιάξαμε ένα σουβλάκι. Κέτσα μαγιονέζα σαμπουάν, λάμπα μέσα. Το περιεχόμενο των βίντεο που ανέβαζε ήταν κυρίως χιουμοριστικό, ενώ πολλές από τις αναρτήσεις του είχαν να κάνουν με τη γυμναστική και απεικόνιζαν τον ίδιο τη στιγμή που προπονούνταν. Στην εκπομπή μας και τη Στεριανή Κουτζούνη μίλησε ένας φίλος του TikToker, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει πως δεν θα τον ξαναδεί. Εσείς πόσο χρόνια ήσασταν φίλοι? Ήμασταν 2 χρόνια κάπου εκεί. Τι έχεις να θυμάσαι από εκείνον? Το ότι από κοντά ήταν πολύ πιο γλυκό παιδί και τρυφερό, ας πούμε, από ότι ήταν στα social media. Δηλαδή από κοντά έβγαζε έναν άλλο χαρακτήρα, πιο όμορφο, αυτό έχω να θυμάμαι. Και το ότι μια φορά που τον χρειάστηκα, που μου είχαν κλείσει το προφίλ, αμέσως έρθει να με βοηθήσει, και στη γλυκή με έχει πάρει βιντεοκλήση, να με βοηθήσει να ξαναπάρω από το λογαριασμό. Ναι, έχω μάθει ότι βοηθούσε πολύ κόσμο και ένα παιδί με θέμα υγείας. Ναι, ναι. Θα μου λείψει. Ο χαβαλές του, καλοπροαίρετος ήταν, δεν ένιωσα ζήλια να το πω. Είχε τεράστιο κοινό. Ναι, ναι, είχε μεγάλο κοινό. Ήταν αγαπητός. Ήρθε και στη δημοσιότητα το βίντεο που φαίνεται ότι εντοπίζεται η σωρός του. Εδώ είναι αυτό το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα. Κέλλη μου, όλα αυτά τα challenge, όλη αυτή η πρόκληση, όλα αυτά νομίζω είναι στιγμές που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων που, ναι μεν, κάποιος είναι γίγαντας και μπορεί να τα καταφέρει όλα, αλλά έρχεται και αυτή η μοιραία στιγμή που δυστυχώς δεν τα καταφέρνεις. Να το πω έτσι όπως το νιώθω. Έτσι είναι, Ζήνα. Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς συνειδητοποιούμε ότι έρχονται στην επιφάνεια όλο και καινούργιες προκλήσεις. Αλλά αυτό που πρέπει να πω εγώ εδώ είναι το εξής. Ότι κανένας δεν βάζει σε κίνδυνο τον εαυτό του μόνο και μόνο λόγω των όλων αυτών διαδικτυακών προκλήσεων που υπάρχουν. Ναι, υπάρχει αυτή η τάση, αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο προϋπάρχει μια συγκεκριμένη βάση για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το κακό βέβαια είναι ότι λειτουργεί ο μιμητισμός σε αυτές τις περιπτώσεις σε παιδιά τα οποία ακολουθούν όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους έχουν ως πρότυπα. Και έχουμε δει περιστατικά να πηδάνε από τον τρίτο όροφο στα σχολεία, να βάζουν σακούλες στα πρόσωπά τους, να προκαλούν ασφυξία και όλα. Η παρέα, Κέλλη μου, σε λεωφόρο, και ενώ τα αυτοκίνητα περνούσαν, είχαν το challenge να πέφτουν κάτω μπροστά στα αυτοκίνητα και να προλαβαίνουν να φεύγουν τη στιγμή που το αυτοκίνητο περνάει. Αυτά, κύριε Σφακιανάκη, είναι ότι κάποια στιγμή και δυστυχώς εκ των υστέρων πολλά λέμε, το θέμα είναι να μπορείς να μην φτάσεις σε αυτή την κατάσταση, αλλά δυστυχώς συνέβη, διότι βρέθηκε σε ένα ερυπωμένο χώρο. Ξέρεις ότι όταν πας σε τέτοια ερείπια υπάρχει ο κίνδυνος της κατάρρευσης. Το λένε παντού αυτό. Εδώ υπάρχει μια υπερεκτίμηση των δυνάμειών μας όταν είμαστε σε ηλικίες μικρές, όταν κάνουμε challenges, δεν βλέπουμε τον κίνδυνο. Λέμε θα το κάνουμε, θα το καταφέρουμε, θα πάρουμε τα like. Στο μυαλό μας είναι τα like και στη συνέχεια βλέπουμε τα αποτελέσματα δυστυχώς αυτά. Είναι ακραία αποτελέσματα, ελάχιστα μεν, αλλά είναι τέτοια που σου χαράζουν μέσα στον εγκέφαλο άσχημες στιγμές μέσα από το διαδίκτυο. Γιατί αυτό είναι κάτι, ο άνθρωπος αυτός έφυγε, νέος άνθρωπος, άφησε πίσω του την οικογένειά του και πάνω απ' όλα άφησε πίσω του ανθρώπους να τον
κλαίνε, να τον θυμούνται και πάνω απ' όλα άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη που εύχομαι κανείς να μην τον μιμηθεί. Γιατί τώρα, μετά από αυτό, έχουμε τον λεγόμενο μιμητισμό. Έτσι λοιπόν, τον άνθρωπο αυτό θα τον ακολουθήσουν κι άλλοι για να κάνουν αυτό που έκανε κι αυτός και στη συνέχεια. Μακάρι να μυθρυνήσουμε θύματα. Υπάρχει και το βίντεο που είναι στη διαδρομή, που τον δείχνει που πηγαίνουν έτσι στον ερυπωμένο χώρο και να πάνε εκεί τέλος πάντων στο ερυπωμένο χωριό και νιώθουν ευλογημένοι που θα φτάσουν ως εκεί και θα προχωρήσουν τα challenges. Πάντως σε αυτό το σημείο, Ζήνα, εγώ θα ήθελα να πω ότι περιμένω από ανθρώπους που έχουν τέτοιου είδους επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αρχίσουν να βγαίνουν και να προωθούν θετικά πρότυπα. Γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν μια τεράστια δύναμη. Το θέμα όμως είναι πώς τη χρησιμοποιώ τη δύναμη. Και όταν με βλέπουν παιδικά μάτια που η λήψη των αποφάσεων δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και από αναπτυξιακής άποψης όπως σε έναν ενήλικα, πρέπει να καταλαβαίνω ότι σε τι κίνδυνο θέτω αυτά τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κέλλη μου. Μακάρι να μην υπάρξει κάτι αντίστοιχο